καιρό. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω αυτή τη στιγμή το Σάκη το Τζιόλι στο... Λοιπόν, πριν του δώσω το μικρόφωνο, να σας πω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος συνεργάστηκα όχι μόνο στον Ολυμπιακό Βόλου, αλλά και στον Πανιόνιο, στο ξεκίνημά του. Γνωρίζω τις ικανότητές του. Ξέρω ότι από άλλο μετερίζει, λόγω χαρακτήρα έχει αδικηθεί, γιατί πραγματικά... Του άξιζε καλύτερη καριέρα και ιδιαίτερα μετά τον Ολυμπιακό Βόλου, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πολλοί παράμετροι παίζουν ρόλο εκτός από την ικανότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ένας ικανός προπονητής άξιος, γι' αυτό επιλέχτηκε. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, ξέρει ο ένας τον άλλον. Εγώ ουδέποτε ανακατεύτηκα στο θέμα των γνώσεών του και των επιλογών του. Εξάλλου γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ξέρει τι να κάνει αυτός και τι να κάνουμε εμείς ως διοίκηση. Εμείς είμαστε έξω από τα ποδητήρια. Τα ποδητήρια είναι δικιά του δουλειά. Θέλω να του ευχηθώ σιδερένιος, καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι με το Σάκη τον Τζιόλι στον πάγκο του Βόλου σίγουρα έρχονται καλύτερες μέρες, όχι για το Βόλο, γενικά για το βολιώτικο ποδόσφαιρο. Κότς, καλώς ήρθες και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αν και θα ήθελα 5 λεπτά μόνο να με ακούσεις. Ναι, να σε ακούσω. Έλα. Να σε ακούσω αφού θέλεις. 5 λεπτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Υπάρχουν σήμερα δύο πολύ βασικοί λόγοι να είμαι χαρούμενος. Ο πρώτος και σοβαρότερος λόγος που αφορά εμένα και την οικογένειά μου είναι ότι ξαναγυρίζω στη δουλειά. Ξαναγυρίζω στο ποδόσφαιρο, αυτό που υπηρετώ επί 40 χρόνια με συνέπεια, αγάπη και πάθος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι γυρίζω σε μια πιο όμορφη πόλη από ό,τι άφησα πριν από 9-10 χρόνια, βλέποντας πολύ γνωστά και αγαπητά πρόσωπα. Και βεβαίως δεν μπορεί να παραλείψει στο μυαλό μου όλες αυτές τις στιγμές που ζήσαμε, όπως προανέφερε ο Δήμαρχος και Πρόεδρός μου από σήμερα, τις στιγμές εκείνες τις μεγάλες που ζήσαμε. Ήταν για μένα μια παρακαταθήκη στην προπονητική μου. Γι' αυτά λοιπόν τους δύο πολύ μεγάλους λόγους που νιώθω σήμερα χαρούμενος και όπως είπαμε πρώτα απ' όλα αυτό το ότι με δίνει ξανά το δικαίωμα να γυρίσω στο ποδόσφαιρο, θέλω να τον πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Και βλέποντας σήμερα την παρουσία του σαν πρόεδρος εδώ και πώς έχει στελεχώσει τη διοίκησή του με τους επιχειρηματίες και όλες αυτές τις προσωπικότητες, νιώθω ακόμα πιο πολύ πιεσμένος για να πετύχουμε. Όμως θέλω να το διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε τα πάντα, τόσο με τον τεχνικό διευθυντή του Άκη τον Πέτρου, του συνεργάτη μου και κυρίως με τους ποδοσφαιριστές, να τον κάνουμε ευτυχισμένο, να τον κάνουμε ικανοποιημένο, γιατί η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου θα πρέπει να ανταποδοθεί. Νομίζω ότι στο τέλος. Θα τα καταφέρουμε. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για την εκτίμησή σου. Συνέχισε το κόλτσο. Όχι, άμα θέλει να μιλήσει άλλος, ό,τι θέλει. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, γιατί υπάρχει πάρα πολλή δουλειά από εδώ και πέρα, στους φίλους μου και αγαπημένους μου δημοσιογράφους που τα λέγαμε πολλά χρόνια πριν. Υπάρχει πολλή δουλειά σε αυτή την ομάδα, υπάρχει γραφείο τύπου, υπάρχει ο Άκης ο Πέτρου που θα ενημερώνει τα πάντα για ό,τι εξελίξεις υπάρχουν. Ό,τι εξειδικευμένο και ό,τι είναι στη δική μου αρμοδιότητα, βεβαίως να απαντήσω. Αλλά γιατί, όπως σας είπα και πριν, πρέπει τώρα μια εντελώς καινούργια ομάδα να στελεχωθεί και να φτιαχτεί, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε και σιγά σιγά να μιλάμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντήσω όμως άμεσα, βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Καλώς ήρθατε, coach. Η φιλοσοφία της ομάδος ποια θα είναι τη νέα χρονιά? Γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα? Έχετε έτσι ένα σχεδιασμό αρχίσει να κάνετε?
αρχίζουμε. Από σήμερα ξεκινάμε λοιπόν. Υπάρχει ένα πλάνο στο μυαλό μου. Όσον αφορά τη φιλοσοφία μου στο ποδόσφαιρο, λίγο πολύ είναι γνωστή. Τα 40 χρόνια στο ποδόσφαιρο, 18 σαν ποδοσφαιριστής και 22 σαν προπονητής, έχουν το στίγμα τους. Φυσικά με την παρουσία, όπως είναι και το πρόεδρο του κ. Μπέο, αλλά και η στελέχωση που έχει, αλλά και υψηλού επίπεδο πλέον ομάδα που έχει πλέον ο Βόλος, μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε πολύ περισσότερα πράγματα όσον αφορά από την παραμονή που προανέφερε και ο πρόεδρος. Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι στη θεωρία. Η πράξη είναι αυτή που θα μας δείξει στην πορεία για το πού μπορεί η ομάδα αυτή να φτάσει. Θέλω να πιστεύω ότι ο στόχος που έχει βάλει ο πρόεδρος και η διοίκησή του, στο τέλος θα το πετύχουμε. Θα συνεπάρξετε πάλι με τον κύριο Μπέο στη διοίκηση, ο πρόεδρος, ο κύριος Μπέος, coach εσείς. Σας φέρνει μνήμες εκείνης της ομάδος πριν από 9 χρόνια και αν πιστεύετε ότι αυτό το νέο εγχείρημα θα προσελκύσει και βολιώτες φιλάθλους περισσότερο στο γήπεδο να αγκαλιάσουν την προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι με συγκίνησε όλη αυτή η ενωτική διάθεση που έχει ο πρόεδρος. Λίγο πολύ ξέρετε και εσείς όσον αφορά το τι τρέφω για τον Ολυμπιακό Βόλο, τα αισθήματά μου. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να μην ήταν έτσι από τη στιγμή που τόσα πολλά κάναμε μαζί. Πόσο μεγάλο και ευτύχημα θα είναι αυτό, αν μέσα στην πορεία αυτή μπορέσουμε να γίνει αυτό που είπε ο πρόεδρος, και πόσο ευτυχής θα είμαι να είμαι εγώ αυτός που θα καθοδηγήσω τεχνικά την ομάδα. Άρα κάποια άλλη ερώτηση. Ωραία. Απλά εγώ το μόνο που να σημειώσω, αν και θα βγει η σχετική ανακοίνωση, ότι ο βοηθός του κύριου Τσιόλη θα είναι ο κύριος Κώστας Μπράτσος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έλα Κώστα, να βγάλω μια φωτογραφία. Ωραία, ναι, στη μέση το σήμα, πολύ ωραία. Λίγο ακόμα.